για το φθινόπωρο του 2013. Γεια σου, Λίτρια. Γεια σου, Μαρίνα μου. σαν το φθινόπωρο, γιατί που είδαμε τη μόδα Louis Vuitton 2013. Έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή αρχή. Έτσι, καλές εκπομπές, υγεία, ομορφιά και καλές δημιουργίες. Και καλές δημιουργίες. Λοιπόν, το πινέλο σου. Το πινέλο μου. Εδώ. Το κράτησα εγώ για λίγο. Να κάνουμε καινούριες κατασκευές. Να φτιάξουμε σήμερα μαυροπίνακα. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε γρήγορα απλά ένα μαυροπίνακα σε ό,τι θέλουμε, σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ναι. Είναι λοιπόν το χρώμα. Όπου αντί να βάλεις ακριλικό, βάζεις το. Το χρώμα του μαυροπίνακα, αυτό το μαύρο. Ναι. Γίνεται μαύρο. Σε διάφορα χρώματα. Σε μπλε, σε μπορντό, σε. Σε ό,τι χρώμα θες. Με έναν πίνακα. Μαυροπίνακα το λες γιατί έτσι τον έχουμε συνηθίσει για να βάζεις με την κυμωλία να γράφεις να σβήνεις. Ωραία. Όπου αυτό το καδράκι εδώ μπορεί να γράψεις το όνομα του παιδιού. Ναι. Ή να, εκεί που θέλεις να το δωρήσεις να το κάνεις να γράψεις όλες 2-3 παιδάκια ας πούμε. Ναι. Ό,τι αρέσει. Και σε μεγάλους βέβαια. Και εδώ έχουμε και πιο μεγάλο για να μας το κάνεις τώρα ό,τι μπορούμε και προλαβαίνουμε. Έχουμε μισή ώρα σούπερ. Ωραία. Φουλ στη διάθεσή μας εδώ με τη Λίδια και έχουμε λοιπόν ένα καμβά. Ένα καμβά. Για, και να, τι θα για να μην κάνουμε ένα καμβά σκέτο με χρώμα, ναι. Θα κάνουμε. Κάνουμε και ντεκουπάζ. Γιατί αν δεν κάνουμε ντεκουπάζ, δεν είναι. Δεν γίνεται. Λίδια, χωρίς ντεκουπάζ δεν γίνεται. Όχι, βέβαια. Και αυτές τις καταπληκτικές ωραίες που μας έφερες εδώ, τις καρτοπετσέτες. Τις καρτοπετσέτες τις έχεις και στο μαγαζί, στο Λαφέ, στην Περικλέως, στο Χωραλγό. Περικλέως 56 και το τηλέφωνο είναι 210-6532-014. Κάθε Τετάρτη, μετά από τις. Θα ανοίξουν τα σχολεία, από ό,τι θα βγει. Ναι. Η πρώτη Τετάρτη. Μετά τις 15 δηλαδή. Μετά τις 15 θα έχουμε και 15, τα δωρεάν σεμινάρια που κάνεις. Τα δωρεάν σεμινάρια είναι κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε βέβαια. Και τώρα θα κάνουμε μεν ντεκουπάζ, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, να μην το βαριόμαστε. Πώς μπορούμε να κάνουμε σύνθεση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι έκανα τώρα. Τι θες τώρα να σου βοηθήσω. Θα κάνω εγώ. Θα κόψουμε τα κομμάτια να κολλήσουμε τις χαρτοπετσέτες μας. Εγώ τώρα έχω κόψει. Θέλει να σου κόβω κομματάκια. Ναι, τώρα θα σου πω. Έχω φτιάξει το πατρόν μου εδώ που θα ζωγραφίσω να δω πού θέλω να βάλω το μαυροπίνακα. Μπράβο, να το κάνω σαν ένα σχήμα καρδιάς δηλαδή, έτσι. Από ό,τι βλέπω. Ναι, για να μην ζήνω και γράφω. Ναι. Έκοψα ένα πατρόν και το έφερα να το έχουμε έτοιμο για να προλάβουμε και το χρόνο να το δείξουμε. Σωστό. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε εδώ. Αν μπορείς, θα κόψεις. Θα βγάλουμε, όπως είπαμε, για το ντεκουπάζ. Μετά θα αφαιρέσουμε όλα τα φύλλα από τη χαρτοπετσέτα. Ναι. Τώρα θα πρέπει εδώ να βγάλουμε την μπορντούρα, πώς το σκέφτηκα. Mm-hmm. Θα βγάλουμε από εδώ την μπορντούρα από την χαρτοπετσέτα. Και εδώ πέρα, αν θέλεις, κάντο όσο μπορείς να φύγει το happy day. Ναι, γράφει happy day. Έτσι, αν μπορείς. Και μόλις βγουν από εδώ πέρα, δηλαδή άστο ψαράκια μέσα που είναι όμορφα. Ωραία. Και μόλις βγουν αυτά, να βγουν όλα τα φύλλα, να μην μόνο το τύπο μας στη χαρτοπετσέτα. Ωραία. Να μην λέει happy day. Να μην λέει το happy day, αλλά βγάζουμε και όλα τα φύλλα. Ναι. Για να. Ναι, είμαι ενήμερη. Έτσι. Τους έχουμε κάνει μέσα σε όλα. Εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλα, στο web, που το βλέπουν και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε και για τα ωραία σας τα μηνύματα. Και βέβαια περιμένατε και με πολύ χαρά τη Λίδια να επανέλθει ιδρύμητερη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Και οφείλω να ομολογήσω ότι πήγαμε με τη Λίδια φέτος και κάναμε μπανάρες τρομερές. Φοβερές. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα γιατί η Μαρίνα είναι ένα εκπληκτικό κορίτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, αρχίζουμε τις φιλοφρονήσεις μία στην άλλη. Όχι. Και, όχι, περάσαμε πάρα πολύ όχι, ωραία. Όχι, ήταν καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Ωραίες θάλασσες, ωραίες παραλίες. Όλη η Ελλάδα είναι βέβαια έτσι. Αλλά άμα έχεις και καλή παρέα, είναι ακόμα καλύτερα. Απιστεύτου καλύτερα, Λιδιάκη μου. Και εδώ δεν περνάμε άσχημα. Όχι. Θα κάνουμε θα δημιουργήσουμε. Εδώ βγάζεις το τύπωμα, έτσι. Βγάζεις το. Και μένει μόνο το τύπωμα. Όχι, λέω εδώ βγάζεις. Το σχέδιο. Σχέδιο με ένα. Ένα μολύβι. Με ένα μολυβάκι. Για να ξέρω γύρω-γύρω που θα βάλω τις χαρτοπετσέτες μου. Ωραία. Εγώ σου ετοιμάζω σούπερ τύπωμα εδώ. Σούπερ χαρτοπετσέτα. Ναι. Με θεματικά, ωραία. Ωραία. Βατραχάκια. Ο πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας βάτραχος και η πριγκίπισσα βατραχίνα. Τις παίζουν και μουσική τα βατραχάκια. Ναι, με όλα τα κάνουν. Στις χαρτοπετσέτες όλα τα κάνουν. Λοιπόν, και στο έχω έτοιμο. Να το έβγαλα όλα τα φύλλα, να το κιόλας. Τέλεια. Θες και κάτι άλλο και από την άλλη πλευρά. Όχι, τώρα θα κόψουμε κομμάτια-κομμάτια που θα τα βάλουμε εδώ, θα τα ενώσουμε. Εγώ τώρα λοιπόν θα βάλω το χρώμα
που είναι μαυροπίνακας στην καρδούλα. Έτσι. Και να αφήσω την καρδούλα. Την καρδούλα μας. Την καρδούλα μας. Δεν φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται με το που το κάναμε ναι, με το μολύβι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Φαίνεται. Κάνεις λοιπόν με το μολύβι. Έκανα εγώ γιατί δεν ήθελα να το κάνω κατευθείαν για να μου βγει καλύτερο. Ναι. Θέλω. Φέρτε μου αυτά, θέλω να τα βάλω εγώ κάπου. Να το βάλω. Ωραία. Δώστε μου εδώ λοιπόν, που τα μαζεύω εδώ. Τώρα θα βάλω το μαύρο πίνακα. Το οποίο είναι σε μπλε χρώμα αυτό. Σε μπλε χρώμα. Μαυροπίνακας μπλε. Μπλε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πιο ωραίο έτσι, επειδή είναι για παιδικό. Μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε, και οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια θέλουμε. Μπορούμε να ντύσουμε ή να το κάνουμε όλο αυτό το... Όλο τον πίνακα. Όλο το, πώς το λέμε αυτό, τον καμβά. Τον καμβά, ναι. Να τον κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε, ή μαύρο ή μπορντό σκούρο, για να γράφει απλώς η κοιμωλία, να γράφει να φαίνεται, να είναι σε ένα σκούρο χρώμα, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε ακόμα και στην κουζίνα μας ή ακόμα και ακόμα να κάνουμε και ολόκληρο τοίχο. Μπορούμε να βάψουμε και ολόκληρο τοίχο ή ένα κομμάτι τοίχου να το κάνουμε έτσι άποψη. Στην ντουλάπα, στην κουζίνα. Στην κουζίνα βάφεις ένα ντουλάπι σου ναι. Και κάθε μέρα κάνεις γράφεις σημειώσεις σου. Ό,τι θες. Όμορφο που είναι. Ναι, 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 ναι. Είχα σκεφτεί να το κάνω κι εγώ, αλλά όχι σε ντουλάπι. Ήθελα να καλύψω έναν τοίχο έτσι να έχει άποψη η κουζίνα, ρε παιδί μου. Ναι. Μην λερωθείς μόνο. Αυτό κοιτάω. Ναι. Τώρα, αυτό θα το τοποθετήσουμε κάπου εδώ. Ναι. Εντάξει. Μετά ναι. Θα βάλουμε μερικά κομμάτια. Κόψε μου μπορντούρες από εδώ, καρδούλες, τετράγωνες. Τα βατράχια αυτά ξεχωριστά, την μπορντούρα του ξεχωριστή. Να τα βάλουμε να τα μπλέξουμε όλα μαζί. Ωραία. Οπότε έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει και πιο εύκολα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε μία σύνθεση. Θα προλάβουμε να τους το δείξουμε. Και βέβαια. Αν δεν προλάβουμε, θα το φέρουμε την άλλη φορά. Εφόσον μπορεί να καταλάβει κανείς πώς δουλεύετε. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε και πάλι, κάνω δωρεάν σεμινάριο στο Χολαργό Περικλέους 56 στο μαγαζί. Μετά τις 15 Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία. Μάλιστα. Επίσης όλα τα υλικά αυτά υπάρχουν στο μαγαζί και πιο πολλά ακόμα. Βέβαια. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τα φέρουμε όλα εδώ. Βέβαια. Και έχω πολύ μεγάλη ποικιλία σε χαρτοπετσέτες και χαρτιά. Για δεκουπάζ, ό,τι θεματικά θέλουμε. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Γιατί είναι μια τεχνική που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι... Αλλάζεις πράγματα. Πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, για να θέλετε καλά, πώς... Ναι. Να το. Σήκωσε το και λιγάκι, είναι παπάν και στο δείχνουν εδώ πέρα, βλέπεις. Φαίνεται, ναι. Έτσι. Βλέπεις ότι καλύπτει 100%. Έτσι. Και γίνεται πολύ ωραίο. Αντί να πάει να πάρεις ένα γκαμβά των παιδιών έτσι που... Μπορεί να μην έχει και ενδιαφέρον. Καλά, άμα είναι και έχουμε χρόνο, γιατί να μην το κάνουμε μόνοι μας. Έτσι. Και μπορεί να το κάνει και μέσα με τα παιδιά, οπότε θα έχετε και μια έτσι, ωραία επαφή ναι. με τα παιδιά. Που τους αρέσουν αυτά. Εγώ κόβω καρδούλες εδώ. Έτσι. Για να κάνουμε να γίνει. Και να το δουλέψουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Τέλεια. Οπότε, αφού είπες ότι γίνονται για να κάνουμε τα παπούτσια, τα σπορτέξ. Ναι, 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 είναι της μόδας ναι, ναι. πολύ τρέντι. Ναι, ναι. Να κάνουμε λοιπόν, να φτιάξουμε. Να πάρουμε μποτάκι που μπορεί να είναι. Τίποτα. Ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Ό,τι έχουμε και στο σπίτι. Σωστό. Και τα έχουμε βαρεθεί και θέλουμε να τα πετάξουμε. Και μπορούμε να τα κάνουμε και με γκλιτεράκι και με τέτοια και με. Τα κίνα. Πάντα. Έτσι. Να βάλουμε και αλυσίδες επάνω. Ό,τι ωραίο θα Πολλά. Γίνει. Πολύ τρέντι. Αυτό. Μ' αρέσει και εμένα αυτό, ιδέες. Θα τα φτιάξουμε. Τα σνικεράκια μας λέει φολγείται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νέο τρέντ. Η μόδα. Ναι. Τώρα δεν που γυρίσαμε όλοι από την εξοχή και μας φαίνεται ότι κλειστήκαμε στο σπίτι μας, καλό και φρόνιμο είναι να αρχίσουμε αυτά που δεν χρησιμοποιούμε έπιπλα και θέλουμε να τα πετάξουμε και να κάνουμε. Ναι. Να αρχίζουμε να τα... Να τα κάνουμε το κουπάζ. Ναι, να τα διακοσμούμε, ούτως ώστε να... και τα χέρια θα φτιάξουμε και θα αλλάξει και το... Θα δούμε και κάτι με διαφορετικό μάτι. Έτσι. Ένα παλιό έπιπλο, ένα κάτι που το έχουμε βαρεθεί. Γιατί εντάξει, σήμερα να κάνουμε. Σήμερα μου είπε μια πελάτησα, είχε πάει στο εξοχικό τους, σε ένα νησί βέβαια, και είχαν μια σιρταριέρα που ήταν για πέταμα. Και της είχα δώσει πριν φύγει ένα σπρέι και της είχα δώσει και χαρτιά. Άντε ρε. Και μου λέει,
Τρελαθήκανε όλοι. Σοβαρά, και εγώ θέλω μια συνταργέρα να πετάξω. Όχι, όχι, τρελαθήκανε με το αποτέλεσμα. Ήτανε και πού το, να σε ρωτήσω, πού τη βγάζεις, ας πούμε, τη συρταριέρα έξω, στη βεράντα, έτσι, και την ψεχτάζεις. Και έχει αυτά τα σπρέι που δεν, έχω εγώ. Ναι, δεν θα γεμίσει ο τόπος σπρέι. Όχι, γιατί να γεμίσει, θα το βάλεις και εφημερίδες. Θα βάλεις εφημερίδες για να μην πέσει τίποτα κάτω. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνει κι άλλα, εγώ πού ήταν. Παίρνει την. Το έβγαλε λοιπόν έξω και ναι. Μάλιστα μου είπε ότι επειδή δεν σταμάτησε κιόλας να φυσάει καθόλου, δεν έφταιγε. Mm. Ότι της πήρε πιο πολύ σπρέι από το να το είχε να ήταν. Να μην είχε. Κρίμα. Τέλος πάντων, δεν έγινε και τίποτα. Σιγά, όχι, για ένα σπρέι. Για να φτιάξει ένα έπιπλο και να το λουστράξει. Και τι όχρωμα το έκανε, και να δώσουμε και μερικά μια ιδέα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο έτσι. Τώρα δεν μπορώ να σου περιγράψω τι χρώμα είναι. Έτσι, δεν είναι άσπρο, αλλά ούτε κρέμ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ζάχαρη, ας πούμε, ένα ivoire. Ναι. Ivoire, πολύ ωραίο. Έτσι, πολύ διακριτικό. Αυτά εδώ τα θέλεις ένα-ένα ή όπως είναι. Όχι, ένα-ένα. Και να βγάλεις και την αυτή από κάτω. Ποια? Την, αν μπορείς, σε παρακαλώ. Την μπορντούρα. Την μπορντούρα. Την βάλουμε αλλού. Για να μπορέσουμε να τα δέσουμε. Ναι. Λοιπόν, πήγε και την έφτιαξε, λοιπόν, τη συρταριέρα, όπως της είπα. Και τα συρτάρια, της έδωσα θέματα. Και έβαλε στα συρτάρια της, έβαλε τις παραστάσεις. Α, και μάλιστα. Μου λέει, έγινε ένα όνειρο. Μπράβο. Δεν θα μπορούσα να πάρω ωραιότερη. Τι λέω, πολύ χαίρομαι. Μπράβο. Τώρα με βάζεις και εμένα σε σκέψη, να δω πότε θα βρω λίγο χρόνο θα εγώ. Θα το κάνεις όνειρο. Θα έρθει μια μέρα και το κάνουμε παρέα. Έτσι. Αυτό. Και να μου πεις και τη γνώμη σου και για τα χρώματα, γιατί εγώ δεν θέλω και πολλά χρώματα. Όχι, αυτό ούτως ή άλλως και στην κυρία αυτή την πελάτησα που ήρθε, της είπα από μόνη μου, της έδωσα αυτά που νόμιζα ότι θα βγει ωραία. Ναι. Επειδή μου είπε ότι ήταν πολύ κακοποιημένη. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, ήταν κάπως και δεν ήθελε η γυναίκα και ήταν και στο εξοχικό. Λοιπόν, και το έκανα, σου λέω, σούπερ. Λοιπόν. Τελειώσαμε με το μαύρο πίνακα. Μπράβο. Είδες, δεν παίρνει χρόνο. Όχι, και έχεις ωραία. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε να κάνουμε και το ντεκουπάζ για να προλάβουμε. Όλα θα το προλάβουμε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάντα και ένα ποτηράκι. Με νερό, για να ξεπλένουμε το πινελάκι. Για να ξεπλένουμε τα πινελάκια μας. Και να μην στεγνώνουνε. Σωστό. Και όταν ξεκινάμε ντεκουπάζ πάλι το ίδιο. Ωραία. Σου έχω εδώ να αρχίσεις το θεματικό μας. Mm-hmm. Τώρα, για να μην καθυστερούμε, ναι. Θα πάρω το ό,τι άλλο θες, μου θα το πινέλο. Εδώ, για να κάνω εγώ την ντεκουπάζ. Ό,τι θες θα μου λες. Και βέβαια. Τώρα μια χαρά. Εκεί πέρα μου φτιάχνεις εσύ αυτά, φτιάξε μου έτσι λίγο μπορντούρα, να βάλουμε και την μπορντούρα μας. Ναι. Η καρδιά. Ναι, ναι. Δεν τη δείχνετε ολόκληρη όμως. Ναι, εδώ. Τώρα. Μπράβο. Να τη. Έτσι. Mm-hmm. Και θα βάλουμε γύρω-γύρω. Τώρα θα κάνουμε ντεκουπάζ, θα βάλουμε τις χαρτοπετσέτες. Προσπαθώ να βγάλω το τελευταίο φιλαράκι. Λες να μην έχει άλλο. Είδες, okay, σε κοροϊδεύει πολλές φορές, ναι, ξεγελάει. Έχει. Και έχει και μετά φουσκώνει και δεν γίνεται καλό. Έχει. Να το βγάλω. Α, μπράβο. Έλα. Το πιάσω. Λοιπόν. Τι όμορφα που είναι αυτά. Είδες τι χαρούμενα χρώματα. Γλυκούλικα, τα τέτοια εννοώ. Ναι. Τα βατραχάκια. Τα βατραχάκια. Ο πρίγκιπας βάτραχος. Ο πρίγκιπας μου βάτραχος. Λοιπόν, αυτή θα την κάνουμε όπως βγαίνει μέσα από την καρδιά. Έτσι. Α, τι ωραία. Και εγώ βγάζω. Κάτσε να κάνω έτσι λίγο να φαίνεται. Mm-hmm. Από μέσα προς τα έξω. Ναι. Να φεύγει ο αέρας. Και να είναι ίσιο. Να και μπορδούρα. Ναι, για να φεύγουν όλες οι... Οι φυσαλίδες, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να κάνουν. Ναι. Κόλλα βάζουμε πάνω κάτω. Έτσι. Ειδική κόλλα για ντεκουπάζ. Καταπληκτική αυτή η κόλλα. Ναι. Καμία άλλη, αυτή. Ναι, υπάρχουν πολλές μάρκες, αλλά έχει... Αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Την έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, και εδώ τη βάζεις, σιρτάκι. Πού?
Συρίτη. Α, θα βάλω και συρίτια, βέβαια. Τώρα το κάνουμε, γι' αυτό είπα. Ναι. Να κάνουμε μεγάλη σύνθεση σήμερα. Λοιπόν, τον βάτραχακο μας εδώ. Τον έναν. Εδώ. Έτσι. Και δείτε γλυκός που είναι, πώς του πάει το μπλε. Εδώ τώρα εγώ έχω μπλέξει με τα... Πάρε ένα άλλο. Εντάξει. Όχι, δεν γίνεται τώρα το... Το έχω βάλει στο μάτι. Πώς θα γίνει. Ωραία. Καλά, οι κολοκύθες που... Και δεν βρήκα φέτος, δεν βρήκα, λέω, στο, όπως πηγαίναμε εκεί, ναι, για το Μεσολόγγι, δεν βρήκα μεγάλη κολοκύθα, ήταν όλες μικρές και στραβούλες. Δεν βρήκα ίσια, δεν πειράζει. Θα ξαναπάμε όμως, μπας και βρούμε αυτή τη φορά, γιατί όσον ούπο θα κάνουμε ένα τριπ ακόμα. Πες μου τι άλλο θες, τι να κάνω. Τι να βάλουμε μπορντούρα, αυτή είναι πολύ όμορφα αυτά τα τριαντάφυλλα. Να βάλω έτσι ορισμένα κομμάτια, ναι, να μπορέσω να τα βάλω. Κοίτα τώρα, αυτό το κομμάτι που μου κόψες, εγώ να το βάλω εδώ. Ναι. Για να δένουν όλα μαζί. Τώρα. Την καρδούλα μας. Αυτά τα θες ένα-ένα. Ποια. Ένα-ένα ή ολόκληρο. Όχι, ολόκληρο. Να υπάρχει ένα κομμάτι για να ξέρω πού το βάλω. Α, να τι θα κάνω εδώ. Θα βάλω την καρδούλα αυτή. Θα τη βάλω εδώ μέσα. Ξέρεις ότι την ώρα που τα δουλεύω, ότι βλέπω τα κομμάτια και μου θυμίζει το puzzle που μου αρέσει και αρχίζω και βάζω τα κομμάτια. Ναι. Ναι. Έλα. Είναι απίστευτο δηλαδή. Και αυτό. Και αυτό είναι. Και εδώ σου έχω βάλει. Από αυτά, αν μπορείς να μου κόψεις έτσι ολόκληρο το κομμάτι. Ωραία, και λίγο πιο κόψω μεγάλο, ναι, και λίγο τις μπορντούρες, ναι, να μπορέσω να τα βάλω. Δηλαδή βλέπω τα κομμάτια και βλέπω πού χρειάζεται να μπουν. Πάνω πού θα δείξουν ωραία. Αυτό σιγά σιγά με την που τα δουλεύουμε, έτσι δεν μπορεί καν, αν ξεκινήσεις με το πρώτο, ναι, μετά θα κάνεις τα ίδια. Θα εξοικειωθείς βασικά. Λοιπόν, για κάτσε να σου το δείξω τώρα εδώ πέρα, να δεις τι ωραίο που γίνεται. Να το δείξουμε. Ναι, για δείξω. Το βλέπουμε καθόλου, λίγο εκεί. Να το. Σιγά σιγά θα φανεί. Έτσι. Τώρα εγώ το βλέπω και με πιο έντονα χρώματα. Αλλά σιγά σιγά θα φανεί. Σου κόβω και μπορντούρα. Είδες το μπλε είναι πιο γλυκό. Είπα να μην βάλω μαύρο. Επειδή είναι και για παιδάκια και καλά, έτσι πιο γλυκούλικο. Ναι. Ναι, να μην είναι και εντελώς τόσο. Πιο φωτεινό. Όχι, και το μαύρο είναι ωραίο. Απλώς τώρα έτσι το είδα. Εγώ με αυτά χρώματα λέω θα δέσει καλύτερα. Τώρα. Όταν βάζεις πολλές χαρτοπετσέτες, εγώ τουλάχιστον, φροντίζω και τα μοιράζω να δέσει το ένα χρώμα με το άλλο. Και διάμεσα θα βάλουμε χρώματα. Α, μάλιστα. Ναι. Έτσι όπως ξέρουμε να το κάνουμε. Έτσι. Και θα βγει διαφορετικό. Και αυτό άλλο. Οπ. Τι θες. Τίποτα. Μπερδεύτηκα με τόσα κουτιά που έχω φέρει. Ναι. Εδώ να βάλω σε λίγη. Φοβάμαι να πατήσω πάνω στο μπλε, θα μου γίνει μπλε το πινέλο μου. Α, μπράβο, κατάλαβα. Και το προσέχω. Δεν έχει στεγνώσει. Δηλαδή, λογικά θα δουλέψει κανείς καλύτερα όταν είναι στεγνό. Το στεγνό. Κάνεις πρώτα αυτό που. Ναι. Και μετά συνεχίζεις. Αλλά τώρα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και έτσι δεν πειράζει. Το προσέχουμε λιγάκι. Εδώ σου έχω βγάλει και την μπορντούρα και έχω και άλλη μπορντουρίτσα εδώ. Για να βάλουμε και χρωματάκι, να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει και το χρωματάκι του. Εδώ είναι η... Ναι. Το πρώτο σεμινάριο που θα κάνεις, τι θα είναι, ή δεν έχεις ακόμα... Δεν έχουμε ακόμα... Αποφασίσει. Ναι. Καλά, δεκουπάς σίγουρα.
Γιατί έχει τόσες πολλές εφαρμογές που πρέπει να αρχίσεις από το ένα για να πας στο δύο. Ακριβώς. Οπότε το decoupage είναι η εφαρμογή. Έτσι. Μάλλον και μπλέκεις και όλες τις τεχνικές. Ναι, ναι, μαθαίνεις, ας πούμε, και από εκεί πέρα προχωράς. Και είναι και πιο εντυπωσιακή για μένα. Θα σου κάνω και λίγο χώρο. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ. Έτσι. Το μάθαμε αυτό. Δεν έχει κάποιο τετράγωνο, όχι, έχεις βγάλει άλλα. Όχι, δεν θα βάλουμε χρώματα. Πόση ώρα έχουμε? 7 λεπτά. Εντάξει. Κάτι κάναμε. Πάρα πολλά. Σιριτάκι μπορούμε να βάλουμε, χρωματάκι. Ναι, τώρα πριν θα το ολοκληρώσουμε δηλαδή, για να δείξουμε και τις άλλες παραλλαγές που μπορούν να κάνουν. Ναι. Εδώ έχει μια μπορντουρίτσα. Αυτή δεν μπορώ να τη βάλω τώρα. Α, να την μπορντουρίτσα μου, ναι. Νομίζω να βάλω την το σιρίτι. Το σιρίτι, και λέω δεν μπορώ να το βάλω τώρα. Γιατί? Το σιρίτι, γιατί πρέπει να μπουν πρώτα όλα τα χρώματα και να το βάλουμε να δούμε πού ταιριάζει το σιρίτι. Αντί να βάλω τέτοια. Αντί να βάλω από χαρτοπετσέτα σιρίτι, θα βάλω αληθινό σιρίτι. Να γίνει 3D. Πάνινο. Ναι. Λέω εγώ. Ναι, μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, δεν θα βάλω άλλα. Εδώ είσαι εντάξει, μην λερωθεί. Ναι. Έτσι. Ωραία. Δεν θα βάλω. Και εδώ και πέρα λίγο τις γωνίες. Για βάλε. Έλα, θα βάλω εγώ. Θα βάλω εγώ. Εγώ βλέπω κάτι γωνίες. Γιατί τώρα εγώ δεν βλέπω. Είναι το φως και. Ναι. Όχι, οκ. Okay. Εδώ. Και έτσι. γρήγορα και λιγάκι. Μια χαρά. Μη σε απασχολεί. Εγώ σε συμπληρώνω. Τέλεια. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, την κλείνω την κόλλητσα. Την κλείνουμε. Να μην γίνει, να μην ξεραθεί. Ναι. Να μην ξεχνάμε να κλείνουμε τις κόλλες όπως μας έχεις πει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Θα βάλω χρώματα. Ναι. Ροζ μπορούμε να βάλουμε, έτσι. Γαλάζιο, πράσινο. Τα πάντα. Λαδί. Πορτοκαλί, έχει τόσα πολλά χρώματα και τόσες πολλές επιλογές. Και βέβαια, αν θέλει να είναι και κοριτσάκι, παίζουμε με πιο πολύ με το ρουζαλάκι. Ναι. Μ' αρέσει πολύ εμένα. Θες βοήθεια? Θέλεις. Α, εντάξει. Αυτά εδώ δεν είναι. Έχει ένα θεματάκι εκεί πέρα μόνο και μόνο γιατί είναι ακόμα να πω η μπογιά από το μπλε, ας πούμε. Έτσι. Θέλει ένα, ναι. Άστο λιγάκι, γιατί εκεί πέρα είναι λίγο, μη σου γίνει μπλε. Να το. Λίγο μπλε έγινε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε από πάνω μετά ένα άλλο άσπρο και θα τελειώσει η ιστορία. Α. Δεν θα στεναχωρηθούμε. Όχι. Μ' αρέσει αυτό. Η θετική σκέψη της ημέρας, Λίντια. Γι' αυτό μ' αρέσει, που σκέφτεσαι. Δεν θα στεναχωρηθούμε. Δεν θα στεναχωρηθούμε. Μ' αρέσει αυτό το δεν θα στεναχωρηθούμε. Πάει παντού δηλαδή. Καταλαβαίνεις, όποιος το σκέφτεται, όποιος το πιάσε, το πιάσε. Τέρμα, πάει παντού. Έτσι, μπράβο. Ναι, δεν θα στεναχωρηθούμε, τέρμα. Κοίταξε λοιπόν, γιατί... Έξω στεναχώρια. Γιατί δεν θα στεναχωρηθούμε. Γιατί έτσι και δεν μου αρέσει εμένα. Ναι. Τι θα κάνεις? Το ξεπλένω. Και το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή, λέει. Θα μας το φέρεις την επόμενη φορά να το δούμε πώς το έχεις, αν το έχεις συνεχίσει έτσι, αν δεν το έχεις συνεχίσει έτσι. Περίμενε. Περιμένω. Εδώ. Κλείνω. Όχι, δεν κλείνεις, τίποτα. Α, δεν κλείνεις. Απλώς θα δείξω τώρα εγώ πώς δεν στεναχωριόμαστε. Παίρνουμε λοιπόν άλλο χρώμα, πιο σκούρο και του κάνω εγώ έτσι τώρα και έρχεται. Α, βλέπεις, γιατί να στεναχωρηθούμε. Δεν στεναχωριόμαστε, κυρίες και κύριοι. Τελείωσε. Ωραίο, ωραίο. Όποιος θέλει, στεναχωριέται. Όποιος δεν θέλει, δεν στεναχωριέται. Αλλά είναι μια καλή συμβουλή να μην στεναχωριόμαστε με τίποτα. Υπάρχουν τόσες εναλλακτικές. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
κάνεις και λίγο έτσι. Mm. Πω, πω, το χαλάσαμε. Κάναμε διάφορα εδώ πέρα. Ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε, πώς το λένε, δεν έχουμε, καταλήξει. Αυτό, τώρα, όλο το, όλη η ιστορία είναι πώς θα βάλουμε ωραία τα χρώματα mm. και να μπορέσουμε να δέσουμε όλα αυτά μαζί, όλες οι χαρτοπετσέτες. Mm. Δεν πήραμε μία σκέτη να τη βάλουμε όπως δείχνουμε με το καδράκι, παίρνουμε μία και την απλώνουμε. Λοιπόν, εμένα αυτά τα σιρητάκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και είδα πώς θα τα βάλω τα σιρητάκια, αν δεν τα προλάβουμε. Όταν θα έχουμε τελειώσει, μπορεί να πιάσω για να βάλω ένα σιρητάκι εδώ. Μπράβο. Μπορώ να το κόψω στη μέση. Μπορώ να βάλω κάτω το βατραχάκι. Mm. Να πιάσω να βάλω εδώ πέρα έτσι ένα πιο μικρό. Οπότε, όπως έχω βάλει τις μπορντούρες, θα έχει γίνει και το. Mm. Βάζουμε και ένα χρωματάκι ακόμα έτσι για να, για να όσο το δείξουμε. Πιο πολλά όσο, έχουμε. Ναι, δεν είναι τελειωμένο, αλλά εντάξει. Όσο γίνεται. Mm. Πόση ώρα έχουμε? 2 λεπτάκια. Μόνο. Mm. Α, λοιπόν, τότε. Τώρα εδώ πέρα που έβαλα πιο σκούρο, mm. θα το κάνουμε την άλλη φορά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον για να βλέπουν και πώς δένονται τα χρώματα μεταξύ τους. Mm-hmm. Όταν θέλει να φτιάξει ένα τέτοιο καδράκι. Εσύ εντάξει, καλά το έφτιαξες εσύ. Εγώ πώς θα το κάνω? Άμα δεν το δείξεις, πώς θα το καταλάβει μετά? Λοιπόν, αυτό μου αρέσει καλύτερα το χρώμα. Βλέπεις, όπου το διορθώνεις αμέσως και ανοίγει κιόλας. Mm-hmm. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Δεν το έχουμε φτιάξει, θα το δείξουμε τώρα, αλλά την επόμενη φορά θα το δείξουμε πώς είναι τελειωμένο. Ναι, όχι, θα δείξουμε, μπορεί να δείξουμε και τα χρώματα πώς τα δουλεύουμε. Ναι, ναι, μάλιστα. Πώς ενώνεται, πώς ενώνονται ωραίο χρώμα, όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ, πιο, πολύ ωραίο, μπράβο. Το βάζεις πάρα πάρα πολλά χρώματα, το ένα πάνω στο άλλο και βλέπεις τελικά ποιο σου κάθε πολύ. Αυτό μου αρέσει. Του πάει καλύτερα. Βλέπεις. Mm. Βλέπεις τα φωτίσεις και πώς θα γίνει. Γι' αυτό δεν είναι κάτι που το παίρνει να το ξεσηκώσεις. Ναι, πρέπει όμως λιγάκι, ξέρεις, για να μην πειραματίζεσαι και πάρα πολύ, πρέπει λίγο έτσι να το σχεδιάσεις. Βέβαια. Κάπου και να έχεις έτσι ένα μπούσουλα. Έχεις το μυαλό σου. Όχι, ναι, γιατί άμα κάνεις όμως και βλακίες, μετά δεν να τις ξαναφτιάχνεις. Δηλαδή, σίγουρα. Τουλάχιστον οι πιο αρχάροι, ας έχουν ένα μπούσουλα ή αν δουν κάτι που τους αρέσει, θα πούνε κάπως έτσι θέλω να το φτιάξω. Οπότε. Κοίτα να δεις οι πελάτησες και οι πελάτες που έρχονται και βλέπουν αυτά που έχω, τα φωτογραφίζουν, παίρνουν ακριβώς τα ίδια και πάνε για πρώτη φορά και κάνουν το ίδιο. Ναι, σωστό και αυτό. Οπότε μετά αρχίζει σιγά σιγά και τις δίνω εγώ αυτά που νομίζω ότι θα ταιριάξουν. Ναι, σου λένε. Το εξηγώ ακριβώς πώς θα τα βάλουν και με τι θα τα δέσουν και πώς θα γίνει. Τέλεια. Οπότε, να το δείξουμε λίγο, λες. Να δείξω τώρα. Μπράβο. Που δεν έχει γίνει. Δεν έχει ολοκληρωθεί όχι, ακόμα. Δεν το... έχει ολοκληρωθεί, αλλά φανταστείτε ότι θα βαφτεί εδώ το άσπρο, θα βαφτεί, θα μπουν κι άλλα, θα μπουν σιρητάκια, θα μπουν 3D, θα μπουν, βάση περιπτώσει. Ναι. Τα πάντα όλα. Έτσι. Θα το πούμε όμως την άλλη φορά που θα είσαι και κοντά μας, τώρα που έτσι επιστρέψαμε από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, καλό Σεπτέμβρη σε όλους να έχουμε. Καλό μήνα. Καλή αρχή για όλους. Και εδώ θα είμαστε πάλι αύριο 3 το μεσημέρι. Αύριο έχουμε τον Γιώργο το Ματσάγκο. Δεν σας λέω ποιο είναι το θέμα, αλλά μείνετε συντονισμένοι. Πολλά φιλάκια, να είστε καλά και να περνάτε καλά.